δεν έβγαλε πολύ καλά αποτελέσματα. Σήμερα καλά αποτελέσματα, καθώς το οργανωμένο επίσης στο διάρκεια αυτών των 2-3 ερών που απομένουν μέχρι την διάσκεψη να προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσματα, δηλαδή συγκλήσεις στα θέματα τα οποία συζητούν. Σήμερα το θέμα στην συνάντηση είναι η διακυβέρνηση κατά νομή εξουσιών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, φτάνοντας στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, είπε πως εργαζόμαστε για να πετύχουμε πρόοδο στα θέματα τα οποία συζητούνται. Τον πρόεδρο σε αυτή τη συνάντηση συνοδεύουν διαπραγματευτές, ο κ. Πολύς Πολυβίου, ο κ. Κύπρος Χρυσοστομίδης, εκ μέρους της διαπραγματευτικής ομάδας για το θέμα της ασφάλειας και της κατανομής εξουσιών, καθώς επίσης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας. Το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας θα συζητηθεί σήμερα, αλλά δεν αναμένεται να προκύψει οτιδήποτε, καθότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τα υπόλοιπα θέματα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τον μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδου, είναι στην ατζέντα, θα συζητηθούν, αλλά όλα στη Γενέβη πέρσα περιστρέφονται γύρω από το τι θα πρέπει να αναμένουμε αύριο και μεθαύριο, δηλαδή την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Τετάρτη αναμένεται οι δύο πλευρές να καταθέσουν χάρτες για το εδαφικό. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Σε ποιο βαθμό θα ικανοποιούνται τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή οι εδαφικές αναπροσαρμογές να κινούνται μέσα στα ποσοστά τα οποία λέγεται πως είχαν συμφωνηθεί, 29,2 λέει η τουρκική πλευρά, 28,2 πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και μέσα από αυτές τις εδαφικές αναπροσαρμογές, η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να διασφαλίζεται η επιστροφή μεγάλου αριθμού προσφύγων. Δηλαδή, οι περιοχές που θα επιστραφούν να συγκεντρώνουν, να έχουν πυκνότητα πληθυσμού. Δηλαδή, να μην είναι αγροτικές περιοχές και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια ανησυχία ότι ο χάρτης δεν θα ικανοποιεί αυτές τις προσδοκίες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θεωρούν πως είναι το τέλος του δρόμου. Η διάσκεψη θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα, το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Η εκπροσώπηση, ακούσαμε σε ποιο βαθμό θα κινείται, μάλλον η Υπουργή Εξωτερικών. Είναι σε συνεχή επαφή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, τον κύριο Ερντογάν. Θα ξανασυζητήσουν αύριο το ενδεχόμενο να έρθουν στην Γενέβη. Μέχρι στιγμής, πέρσα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε ενώπιον μας, οι προσδοκίες δεν είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να καταλήξουν κάπου. Αντιθέτως, αυτό το οποίο λέγεται, αυτό το οποίο είναι ανοιχτό σαν ενδεχόμενο, είναι να είναι μια ανοιχτού τέλους διαδικασία. Αυτή να είναι μόνο η αρχή. Τώρα, πώς ήρθαμε εδώ, πού καταλήξαμε και πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Είχαν τεθεί προϋποθέσεις πάρα πολλές. Τελικά καμία από αυτές δεν έχει υλοποιηθεί. Φτάσαμε στη διάσκεψη της Γενέβης. Το σκηνικό είναι ρευστό. Η εκπροσώπηση λένε πενταμερής. Και θες, ο κύριος Σάντα είπε πως θα είναι οι δύο ηγέτες που διαπραγματεύονται και θα προσθεθούν οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε, θα είναι εδώ παρούσα, αλλά δεν θα είναι στην αίθουσα να διαπραγματεύεται. Τώρα, η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεωρεί δεδομένο πως ο κύριος Γιούνκερ θα διατυπώσει με σαφή τρόπο την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες, υπάρχουν δεσμεύσεις και διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιλαμβάνεται την ασφάλεια των λαών, και θα πρέπει ο κύριος Γιούνκερ, όπως εκτιμούν, να διατυπώνει με σαφή τρόπο αυτή την άποψη και να παραμείνει στην αίθουσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, κάτι το οποίο θεωρώ πως είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Πάντως, θα είναι διευρυμένη σύνοδος, καθότι θα συμμετέχει εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρασκήνιο και αριθμός μεγάλους εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών. Χωρών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο πρόεδρος, εισερχόμενος σήμερα στο Παλάτι των Εθνών, έκανε και κάποιες δηλώσεις, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μιχάλη. Έτσι δεν είναι? Ναι, έκανε μια δήλωση, εξέφρασε την ευχή να εργαζόμαστε σκληρά, όπως είπε χαρακτηριστικά, να πετύχουμε πρόοδο. Δεν έχεις αυτή τη δήλωση, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε και να επανέλθουμε. Έχουμε ένα μικρό θέμα με την δήλωση, θα την παρακολουθήσουμε αργότερα. Θέλω, Μιχάλη, αν μπορείς να μου πεις τι γίνεται και με τους πολιτικούς αρχηγούς εκεί. Εσείς έχετε επικοινωνήσει καθόλου μαζί τους? Έχετε καταφέρει να καταγράψετε κάποιες αντιδράσεις εκεί από το περιβάλλοντα χώρο γενικότερα, για να μας μεταφέρεις και λίγο το κλίμα? Ναι, οι πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονται στο ξενοδοχείο που διαμένει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν έρχονται στο Μέγαρο των Εθνών, δεν έρχονται εδώ δηλαδή στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Είναι εκεί, παρακολουθούν τις διαδικασίες και ενημερώνονται συνεχώς από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας. Εκεί γίνονται αρκετές συσκέψεις. Χθες βράδυ, για παράδειγμα, μετά το δείπνο που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
και ο Τουρκοκυπρίος ηγέτης, το οποίο παρέθεσε προς τιμή τους η ελβετική κυβέρνηση, έγινε εθνικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος είχε τη δυνατότητα να κουβεντιάσει μαζί τους, να τους ενημερώσει για όλα τα τεκτενόμενα τα οποία συνέβησαν χθες στη διάρκεια των συνομιλιών. Λοιπόν, χθες δεν ήταν καλή μέρα, έγινε μια πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση στο περιουσιακό. Είχαμε εκτενή ρεπορτάζ και πληροφορίες για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Μιχάλη, ενημερωνόμαστε ότι δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται. Με συγχωρείτε, απλά μας δημιουργούν ένα πρόβλημα εδώ οι άνδρες ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Θα ολοκληρώσουμε. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω γρήγορα, απλώς θέτει ο πρόεδρος σε θέμα διαρροών, διότι Βεβαίως. Εδώ στη Λευκοσία έχει διαρρεύσει το έγγραφο των διαφωνιών, όπου καταδεικνύει με διαφωνίες κάτι που έχει ενοχλήσει τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τίθεται και θέμα να μην ξανασυγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Εκεί στη Γενέβη. Την πρώτη μέρα των επαφών στη Γενέβη πέρσα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη καθέρισαν την ατζέντα των διαφωνιών που θα διαπραγματευτούν τις επόμενες μέρες. Μιλούμε για 6 θέματα στο θέμα του περιουσιακού, 6 θέματα στο θέμα της διακυβέρνησης και της κατανομής εξουσιών, 5 θέματα στο θέμα της οικονομίας και 3 θέματα στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά 6 θέματα διαφωνιών τα οποία θα διαπραγματευτούν τις επόμενες μέρες. Αυτό το έγγραφο είναι κωδικοποιημένο και καταγράφει ακριβώς τις διαφωνίες. Ήταν γνωστό σε όλους το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, δόθηκε και στους πολιτικούς αρχηγούς, διέρευσε αυτούσιο προς τα μέσα ενημέρωσης, κάπου δημοσιοποιήθηκε, δημιούργησε ένα πρόβλημα. Τώρα το πώς ο πρόεδρος και σε ποιο βαθμό ενόχλησε την τουρκοκυπριακή πλευρά, διότι μιλούμε για ενοποιημένο έγγραφο, έτσι. Μάλιστα. Μιλούμε για κωδικοποιημένο έγγραφο, το οποίο αποτελεί συμφωνία των δύο πλευρών για τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Καθορίζεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα και η τουρκοκυπριακή πλευρά εξέφρασε παράπονα για την διαρροή τους, καθότι ξέρεις, είναι δύσκολο και πολλές φορές οι διαρροές μας εξυπηρετούν ως δημοσιογράφους για να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων και να είμαστε ακριβείς στις μεταδόσεις μας, αλλά αυτό γίνεται και με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα, εάν ο πρόεδρος θα αρχίσει μια διαδικασία έρευνας, ποιος το διέρευσε, πώς το διέρευσε, είναι δική τους εσωτερική εργασία, την οποία διέρευσε, είναι δική τους εσωτερική εργασία, την οποία πρέπει να κάνουν, να πάρουν τις αποφάσεις τους και να μας πούν, αλλά από τη στιγμή που οι αρχηγοί βρίσκονται στο χώρο των συνομιλιών,